Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλημέρα σας και ό,τι απακολουθείτε. Γιατί ας αγώνας είναι για κάθε στιγμή που θα αρέσει τον καθένα μας. Οπότε, κοινώς καλώς ήρθατε στον αγώνα μεταξύ Στεφανία Τίμπεργους με τις κόκκινες εμφανίσεις, αυτό το ωραίο χρώμα του κεραμιδιού. Ενώ στην άλλη πλευρά είναι η ομάδα των Golden Rain Warriors, οι φιλοξενούμενοι για σήμερα τυπικότατα. Να δώσουμε τα γενικά στοιχεία του ενστερό των δύο ομάδων στους τελευταίους αγώνες. Ο χρημάτων των Στεφανέα Τίμπεργους, παρότι είναι χωρίς νίκη, είναι στις ομάδες που έχουν τρομερή πίεση στον αντίπαλο. Τρεις ήττες που έχουν έρθει ως τώρα στον όμιλο είναι τους West Ballers με 71-76, ήταν της Respect με 80-77 στο τελευταίο σου, το οποίο δεν εστόησε για να πάει το παιχνίδι στην παράταση από τα χέρια του Τσακαλαίδη τότε. Και με τους 86ers 65-77, διαφορά από το πολύ μεγαλύτερη ήττα ως τώρα που μπορείτε να καταλάβετε ότι μιλάμε για μια ομάδα που έχει έντονο ανταγωνισμό, έχει πιέσει πάρα πολλούς αντιπάλους και δεν είναι εύκολο το αποτέλεσμα απέναντί της. Οπότε θα είναι τις ομάδες, μια ομάδα σήμερα που θα ψάξει την πρώτη της νίκη, έχει δώσει εξαιρετικά στοιχεία ως τώρα, οπότε όλα είναι πιθανά. Στην αντίπαλη πλευρά των Golden Rain Warriors έχουν μία νίκη, δύο ήττες. Η νίκη έχει έρθει στον προηγούμενο αγώνα τους 86ers με 75-68, ενώ οι δύο ήττες νωρίτερα έχουν έρθει από τους West Ballers με 72-48 και τους Hot Dogs με 53-64. Πάω ότι είναι στην καλύτερη θέση, έχουμε κάποιες ήττες που αφήνουν τους West Ballers με τεράστια διαφορά. Η αντίπερα Στεφανία Τίμπεργους έχει ένα εξαιρετικό ανταγωνισμό, όπως είπαμε νωρίτερα, και έχει την ικανότητα να πηγαίνει το παιχνίδι στα μέτρα της, αλλά όπως μας έπρεπε νωρίτερα ο Τσακαλάδης έχει τώρα την μπάλα, ότι είναι κάποιοι που χάνουν τις λεπτομέρειες και δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την νίκη τους. Να μπορούν να πάρουν το παιχνίδι δηλαδή καθαρά στα χέρια τους. Μπορεί να το δούμε σήμερα. Μπάσκετ είναι και με τον ανταγωνισμό και με λίγο νεύρο όλα γίνονται. Αλλά τώρα έχουμε το παιχνίδι στο 4-0 μετά και το καλάθι του Γαβανά για την ομάδα των Golden Rain Warriors. Για σήμερα την περιοχή κατεβάζει ο Τσακαλαίδης. Περάστη μπάλα στα χέρια του Γραμματίκα. Δεν θα καταφέρουν να σκοράρουν. Το rebound, δύο χρόνοι χωρίς επιτυχία, ούτε σε τρίτο. Θα δούμε τώρα. Έχουμε καλάθι και φάουλ, το οποίο θα σκοράρει ο Μαυρούδης, θα μετρήσει το καλάθι. Δύο βολές, συγγνώμη, μια βολή, δύο πόδι. Ξεκινάει δηλαδή με έμεσο τρίποντο που θα ξεκινήσει το σκοράρι της ομάδας του Στέφανη Αφίπεργου. Φάουλ το οποίο έχει πάνω στον Γιαρδάνη. Όπου, συγγνώμη, 17 πάνω στον Τεντιτσικίλη, όπου αυτό που λέγαμε γενικώς είναι ότι οι ομάδες που πρωταγωνιστούν πολύ έντονα σήμερα έχουν δείξει και φόρμα τους λίγη στην αρχή. Η ομάδα της Τίμπεργους παρότι είναι με μια επιθυμένη υπηρεσή, είναι καλά τη φάουλ, έχει δείξει από τον ανταγωνισμό, δεν φοβάται να πει τάση τα rebound, δεν έχει φόβο. Στην αντίπερα η ομάδα των Golden Rain Warriors ξέρει πιο πολύ τα χέρια της. Δηλαδή είναι πιο νοπτή τεχνική ομάδα, αλλά αυτό το πάθος και η ένταση που δείχνουν γενικώς και οι δύο ομάδες μπορεί να κάνουν πολύ μεγάλες διαφορές. Το κλέψαν τον Τσακαλάιδη εδώ πέρα, θα δώσει άλλη μια επίθεση στην ομάδα του. Από εκεί στα χέρια του Μαυρούδη, θα περαστεί για τον Κλόνο. Σαν έξω ο Τσακαλαίδης θα πάρει το σουτ, παρακαταλήξει τα χέρια του Γραμματίκα που του σκοράρει και έχουμε πρώτη φορά στο πόντο. Διαφορά το 5-6 μετά από τα πρώτα 3,5 λεπτά της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει υψηλές συνθήκες απόψης δημοκρασίας. Έχουν αρχίσει και τα καλά οι ζέστες πλέον και επηρεάζει και μέσα, λογικό είναι. Οπότε είναι μια κατάσταση όπου δεν θα είναι τόσο εύκολη για τους παίχτες, συντηρητές, διοργάνωση κλπ. Μπορούμε να δούμε πολλά λάθη αν χαθεί λίγο η ηρεμία λόγω ζέστης. Πάμε σε παραφορά λοιπόν, πάει απευθείας
στα χέρια του, για την τσικίδη που σκοράρει κιόλας. Πολύ γρήγορη η επίθεση της ομάδας των Warriors. Επιτυχημένη κιόλας, δίνει ήδη την διαφορά στους τρεις και ανεβάζει πλέον. Κλειώνωσε την μπάλα. Δείτε την πίεση. Δεν θα κάνει το σούτ εκεί ο Καμαρούδης. Παρεκκλώνος Καμαρούδης, θα πάρει το σούτ στη λήξη. Θα σκοράρει και θα φέρει την στην ισοπαλία. Πρώτη φορά από το 0-0 μετά από σχεδόν 4 και κάτι παραπάνω λεπτά. Έχουμε το παιχνίδι ισόπαλο 8-8 το σκορ. Έχουν ένα έμεση και ένα άμεσο τρίποδο. Αλλά η απάντηση είναι και πάρα πολύ γρήγορα από τα χέρια του Καραβίτη, από την πλευρά των Warriors. Τελικά πατούσε αυτό που φαίνεται νωρίτερα ο Καμαρούδης. Για δύο ήταν, ε. Πάμε στην προφορία. Ταμπούδης αφήνει για τον Κλόνο. Ξανά Ταμπούδης. Μαυρούδης, έχουμε τη λήξη του χρόνου. Η επίθεση στα χέρια των Warriors πλέον. Ευκαιρία για να αυξηθεί η διαφορά. Αφού δεν κατάφερε να ολοκληρώσουν την επίθεση τους νωρίτερα η ομάδα των Σεφανέα Τίμπεργους. Το σούτσιο δεν είναι στοχό. Παγιθετικό το rebound. Θα βοράσει καλάθι. Και το foul. Οπότε μετράει το καλάθι. Ανεβαίνει διαφορά ήδη στους 5. Ήταν αυτό που λέμε για τη δυναμικότητα και τις δύο πλευρές. Οπότε είσαι αποτέλεσμα να έχει δικαίωμα πληματικής βολής για να μπορέσει και το καταφέρει πλέον να φτάσει διαφορά στις 6, 7-13 το σκορ με το καλάθι του Γαβανά. Έμεσο στο τρίποντο χωρίς να αφήνει χάρη στον αντιπάλους. Τα καλά έτσι αφήνει για τα χέρια του Καμαρού που δεν μπορεί να σκοράσει το σουτ. Το rebound βρίσκεται στα χέρια του Warriors. Αυτοί που είναι τώρα πρέπει να εκτελεστούν τις ευκαιρίες που δουλούνται για πάνω διαφορά. Δεν το αφήνουν, ε. Λογικό μου φαίνεται. Και στην πώς πάει να γίνει υποδοχή της μπάλας από τον Καμαρούδη. Πατάει γραμμή, αλλαγή κατοχή. Μπάλας του Βόρειος απροσδόκητα, αλλά υπέρ τους. Ότι δεν την εκμεταλλεύονται με το σουτ που θα κάνει ο Πεφιμπάνης. Και εδώ πάρα λίγο το πλέψουμε, αλλά δεν ολοκληρώνεται. Μένει η παρασκευή των Στεφανέα Τίμπεργουλς. Νταμπούδης. Καμαρούδης. Φτιάχνει επιλογές. Θα βρει ξανά τον Νταμπούδη που θα πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να σκοράρει rebound ο Φιόν. Με δυναμικότητα ο Μαυρούδης έχετε να πάρει το rebound. Ταμπούδη Καμαρούδη. Έστω το τρίποντο, ξαναβάζουμε την ομάδα στο παιχνίδι. Κατεβαίνει στο 10-15. 3-24 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ήδη το παιχνίδι έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον τέμπο. Η διαφορά είναι προς παρόν εμφανής προς την πλευρά των Warriors. Γιατί δεν σκοράρουν, αλλά παρόλα αυτά μπορούν να δώσουν την πίεση. Κινήθαμε και νωρίτερα με δύο παρά λίγο κλεψίματα. Ένα επιθυμίο έχει γίνει εκείνη που τσακαλάει την μάχη από τον Στεφάνι Αντίπεργους. Έχουμε δύο δυναμικές ομάδες, ψηλή πίεση από τη μία, μεγάλη δυναμικότητα και καλό πείσμα από την άλλη. Θα σας αφήνω να κρίνετε από μόνοι σας που πηγαίνει πού. Και εδώ πέρα έχουμε το τρίποντο από τα χέρια του Τσακαλάιδη που φέρνει άλλη τροπή στον αγώνα. Κατεβάζει διαφορά στους δύο, ένα καλάθι διαφορά. Αλλά η κατοχή είναι στον πλεονέκτημα, δηλαδή στους Golden Red Warriors. Και παίρνει δύο βολές με αυτή την προσπάθειά του ο Δερβιτσκίδης. Θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Έχουμε και αλλαγή. Περνάει μέσα στο παιχνίδι ο Ζουμνάς αντί του Μαυρούδη. Και εμείς θα περιμένουμε τις βολές του Δερβιτσκίδη. Δύο βολές, τέταρτο ομαδικό. Τα υπόλοιπα 2-38 σε οποιοδήποτε φάουλ. Πάρε συμβολές οι Warriors. Τότε πολύ δεν είναι έστοχοι. Διαφορά παραμένει στους 2, 13-15. Έχουμε και τη δεύτερη.
Και ίδιο αποτέλεσμα, το rebound στα χέρια του όμως. Ευκαιρία εδώ πέρα να σκοράρουν, καθαρή άμυνα από τον Καμαρούζη από τις δύο διευθυντές. Κάνουν την μπάλα οι Τίπεργους. Δεν προλαβαίνουν να ξανακλέψουν. Γαρδάνης αφήνει τον Κατσικίδη. Παίρνει το σούτ όμως όλο ο Γαρδάνης σκοράρει. Ευκαιρία να ευχηθούμε και για τον γέννηση του παιδιού του. Θα δούμε να χαίρεται το παιδάκι του. Πολύ καλή πίεση τριών πάνω στο χρόνο, δεν είναι επιλογές. Βγαίνει μόνος ο Κατσικίδης και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ξανά στους 6. 13-19. Καμαρούζη θα πάρει το σουτ. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Το rebound, την μπάλα παραμένει σε για τον Τίμπεργουρ. Το σουτ το πήγε ο Σκαλέδη, δεν είναι έστοχο. Γαβανάς μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει για χωρίς αποτέλεσμα όμως. Ένα πολύ καλό βηματισμό, αλλά δεν έχει κάνει καλό γύρισμα στο χέρι για να αφήσει την μπάλα σωστά στο ταπλό. Ταπούδης, μπάλα στον Κλόνο, όχι, στον Καμαρούζη τελικά. Κλόνος θα πάρει το σούτ, θα σκοράρει. Κουρδάκης, τέσσερις ομάδες έβαλαν Σαλαϊνίδης, θα λέει. Και της κύρισα πάρει το σούτ χωρίς επιτυχία. Κλειώνω στο rebound. Τελευταίο μισό λεπτό για την πρώτη περίοδο. 15-19. Δεν έχει φοβηθεί η ομάδα τον Στεφανιά, παρότι δεν έχει περάσει ακόμα μπροστά καθόλου. Καμαρούζη στο σούτ. Και έχει το παιχνίδι στο πόντο. 18-19-15 δεύτερα και την λήξη της πρώτη περίοδου. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα τώρα για την ασκοντεύει λήξη. Αυτό το τρίποντο έδωσε άλλη πλοή στον αγώνα. Καρδάνης στη λήξη. Τραγεδιακή επίθεση. Τέλος πρώτης περίοδου. 18-19 υπέρ τους φιλοξενούμενους για σήμερα. Το δεν είναι Ρέλι Βόριος, η οποία πέθανε και με 6, αλλά από ό,τι φάνηκε η ομάδα των Στεφανίνα Τρίμπεργουρς δεν μπορούσε να αφήσει την ευκαιρία να κατάλληλες να κατέβουν μέχρι και στο πόντο, όπως έχουν κάνει, όπως βλέπετε, και στη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε στη δεύτερη περίοδο, μια από τα δύο που έρχεται μετά από μια πολύ δυναμική περίοδο μεταξύ των δύο σημερινών ομάδων, των δύο αγωνιδωμένων, όπου έχουν το παιχνίδι τους σε ένα καλά διαφορά στο τέλος. Πρώτη περίοδου και τώρα ανεβαίνει διαφορά απευθείας στο δεύτερο τύπο που επιχειρήσει χερί ο Γαρδάνης από τα 22 της δεύτερης περίοδου να ανέβει διαφορά στους 3-4 χωρίτε. Δεν έχει δει απάντηση αυτόν τον Τσακαλάιδη για να μπορέσει να αλλάξει η ροή. Παραμένει στους 4 Γαρδάνης, θα αφήσει την μπάλα στον Καραβίτη. Περνάει πολύ ώρα στον Γαβανά και έχουμε φάουλ το οποίο θα κάνει ο Ζουγνάς στην προσπάθεια του Γαβανά τον οδηγήσει στην γραμμή των Βολών. Πρώτο προσωπικό φάουλ. Πρώτη βολή δεν αλλάζει τα δεδομένα. Τώρα ούτε η δεύτερη το rebound είναι μένει στα χέρια των Warriors. Γαρδάνης δεν σκοράρει. Ευκαιρία για τους Timberwolves, η ομάδα των Στεφανίνα Timberwolves να κάνουν διαφορά πολύ μικρότερη. Όσο του κλειώνουν δεν το καταφέρνει όμως. Δεν έχει το αποτέλεσμα. Φίλο φαουλ αρκετά ψηλά στην επίθεση. Είναι το πρώτο προσωπικό του. Δεύτερο ίδιο ομαδικό σαν πρώτο στο τεράλιτο και πρώτα 5 δεύτερα. Καραβίτης τον Γαρδάνη. Μια πολύ ασυνεργασία των παιχτών. Χωρίς καλάθι όμως.
Rebound όμως είναι επιθετικό. Σε δεύτερο χρόνο το καταφέρνω σχολάρω το ακούτικο Μαράχνη φορά. Για φορά παραμένει στους 4, όσο έχει εδώ και κάποιο δευτερόλεπτο που παραμείνει. Θα έχω κάποιες επιθέσεις από μέσα χωρίς σκορ. Και συνεχίζουμε με τέτοια την προσπάθεια του Καμαρούδη. Να δούμε που θα σπάσει το αρνητικό σερί, είναι το θέμα. Γαβανάς. Καραβίτης θα πάρει το σουτ. Το rebound δεν υπάρχει. Παραβγαίνει από τα χέρια του Γαρδάνη εκτός στην κατοχή η ομάδα των Στεφανίνα Τίμπεργουλς. Το 18-22 στα πρώτα 2 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Πολύ ωραία κίνησε τον Τσακαλάιδη, κάνει τον έλεγχο της μπάλας. Είναι το κλέψιμο, ο Καβανάς θα πάει μόνος του, δεν μπορεί να σκοράρει. Δηλώνει την κατοχή ο Ταμπούδης. Αρπάζει την μπάλα μπορούν από την περίπτωση. Τσακαλάιδης θα πάρει το σουτ. Δεν έχει επιτυχία. Συνεχίζεται το γενικό αρνητικό σερί. Δεν είναι μόνο την ομάδα του Τίμπεργουτ. Και από την ομάδα του Warriors έχουμε αρκετές επιθέσεις για να δούμε καλά. Καραβίτης. Για no look, πολύ ωραία πάσα. Και δεν ολοκληρώνεται με ένα καλάθι από τα χέρια του Γαβανά. Παρόν εξέλιξη και από τους Γουρνάδους και αυτό χωρίς στόχο. Για παγωμένη δεύτερη περίοδος θα μπορούσαμε να πούμε. Αντίπερα με τον καιρό. Και έχουμε βήματα από την πλευρά των Warriors, το οποίο θα κάνει ο Πιτόσκας με τις αλλαγές. Θα τις άμεσα έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε το μπλοκ από τον Κατσίδη. Δεν έχουμε και την ορδομένη επίθεση με καλά εδώ. Δεν μπορεί να αλλάξει όμως την επίθεση των Warriors. Πολύ ωραία εργασία για το καλάθι. Το καλάθι το οποίο έρχεται από τα χέρια του... το καλάθι που έρχεται από τα χέρια του Γαρδάνη. Διαφορά ανεβαίνει στους 6 προς το παρόν. Επίθεση δεν θα δώσει την πλευρά των δεν θα γίνει ολοκλήρωση της επίθεσης από την πλευρά των Warriors, παρά είναι εκτός, είναι στα χέρια των Warriors παραμένει. 10 δεύτερα όμως για την επίθεση. Γίνουν και αλλαγές. Και μπλοκ από τον Κλόνο. Μια πολύ ωραία άμυνα ψηλά. Σώζει την κατοχή ο Ζουρνάς. Για πολλές συνεργασία μεταξύ των παιχτών. Η οποία βάζουν να χαθεί κιόλας. Σουτ έξω από τα χέρια του Μαυρούδη. Διαφορά της άνωσης 4 μετά από αρκετή ώρα. Πρώτα 4,5 λεπτά της περίοδου έχουν, περαστεί. Το σκορ στο 20-24. Και φάουλ το οποίο θα κάνει ο Κλόνος. Το οποίο είναι πάνω στο σουτ που επιχειρήθηκε. Το σουτ το οποίο πήγε να γίνει από τον Καραβίτη και τον οδηγεί στην γραμμή των Βολών. Όμως το σκορ δεν αλλάζει την πρώτη βόλη, παραμένει το 20-24. Και μετά τη δεύτερη το ίδιο αποτέλεσμα. Η κατοχή θα μείνει στους Warriors καθώς από τα χέρια του Γκατζικίδη χτυπάει στα πόδια του Νταμπούρη. Έκτος η μπάλα ξανά στους Warriors.
14 δεύτερα, να δούμε αν θα μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν. Γαρδάνης εκμεταλλεύεται στο έπακρο, 3 πόντους στο φίλο του. Ένα μικρό πηγαδάκι για ένα rebound, το οποίο καταλήγει στα χέρια του Πεχλιβάνη. Και η κατοχή είναι, μένει στους Warriors, τους homies, τους Στεφανά Τίμπεργουλς, από τα χέρια του Κατσικίδη. Κυρία Τσεφάνα Τίμπεργουλς για μια έξυπνη επίθεση να μειώσουν διαφορά, να φέρουν διαφορά στο παιχνίδι. Μπάλα δεν κάνει χατήρια εύκολα. Δεν είναι πάντα ο Τολμηρίου σπάζοντας την εφράση. Λαϊκή ρίση. Και το καλάθι από τα χέρια του Χατσισταύρου. Και έχουμε time out από την πλευρά των Στεφανίνα Τίμπεργουλς, οι οποίοι έχουν βρεθεί πίσω με 9 και πρέπει να βρουν τον τρόπο να γυρίσουν την διαφορά. Επιστρέφουμε μετά το time out, στο σκορ να είναι στο 20-29 υπέρ της ομάδας των καπνοτσιονίμων Golden Lake Warriors, οι οποίοι έχουν δεν έχουν πληρώσει μια ασοχία. Βήματα τα οποία χρειώνονται στον γραμματίκα, όπου δίνει την ευκαιρία στην ομάδα των Golden Rail Warriors να αυξήσει τη διαφορά τους. Τώρα έχουν εκμεταλλευτεί στις περισσότερες ευκαιρίες οι Warriors. Οι άλλοι Στεφανίνα έχουν πληρώσει κάποιες επιθέσεις. Στο έπακρο για αυτή η επίθεση εκμεταλλευόμενη τον Κατετσικίδη. Τα χέρια του Νταμπούρη για την επίθεση. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Απεραστεί πάρα κοντά στο καλάθι. Μπάρα δεν είναι αυτή που βοηθάει σήμερα. Κατσικίδης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αυξάνεται διαφορά 20-34. 3 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Ψάχνουν τις επιλογές τους. Θα πάρθει το σουτ χωρίς είχε αλλά και του Μαυρούδη, του Καμαρούδη. Καλαμπούρες με την μπάλα. Δεν επιτρέπει τον εαυτό του να κάνει επίθεση η ομάδα του. Διαφορά στους 14. Εδώ τον γραμματίκα έστοχο. Κατεβαίνει η διαφορά. Έχετε στους 11. Ωραία κίνηση, χωρίς επιτυχία σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο. Έχουμε τρίτη συνεχής επίθεση από τους Warriors χωρίς αποτέλεσμα. Ένα αντικό σερί τριών κοντών επιθέσεων, κοντών βασικά, θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα. Το σουτ και έστοχο, λύση δίνεται από τα χέρια του Μαυρούδη. Κατέβαινε διαφορά πλέον στους 8-26-34, ένα μισό για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Να δούμε πως εξελιχθούν τα πράγματα. Θα υπάρξει απάντηση, δεν υπάρχει απάντηση. Αρχικά από τα χέρια του Κουζουντίνη. Μπάλα παραμένει στους Warriors. Προλαβαίνει ο Ζουνάς στην άμυνα.
Στο τέλος και στοχο. Και στοχο, το καλάθι και το σουτ από τα χέρια του Καρνανή. Πείτε σε τους Timberwolves. Δεν έχουμε καλάθι. 26-37. Και τεχνική ποινή στον προπονητή, τον Στεφανά Timberwolves. Διεκδικημένη και μαρτυρία. Την ομάδα των Timberwolves 44 για τη λήξη της περίοδου 26-37. Επιστρέφουμε το time out. Την βολή να είναι έστοχη από τα χέρια των Warriors. Είναι η τέλεση της τεχνικής ποινής και επαναφορά στα χέρια τους. Επισηκίδης στα χέρια. Περιφάνη, Σαλάκα της Κίδης, Γαρδάνης, θα πάρει το σουτ. Και έχουμε 3 δευτερόλεπτα, ποινή, η ποινή η οποία χρεώνεται πάνω στον Καλαμπούκα. 25 δεύτερα, μια επίθεση στα χέρια των Στεφανά Timberwolves, στο μείον 12 ως τώρα. Το οποίο γίνεται από τα χέρια του Περνιβάνη να κατακόψω τον χρόνο. Είναι το πρώτο που γίνεται στην δεύτερη περίοδο για την ομάδα. Οκτώ δευτερόλεπτα, όλη την ομάδα του Στεφανή να την παίρνουν. Θα έχουν επιλογές γραμματίκας. Το σουτ χωρίς ευρυσία. Τελευταία δεύτερα από μακριά του σουτ, παραλίγο το καλάθι. Τέλος της περίοδου 26-38 για την ομάδα των Golden Rail Warriors. Επιστρέφουμε για την τρίτη περίοδο σε έναν αγώνα ο οποίος παρότι τη διαφορά από τον 12 πόντο δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα στην Περιφανή. Η ομάδα των Στεφανά Timberwolves έχει δώσει πολύ μεγάλη ένταση. Τρέχοντας θα λιτάνε. Έχουν επιλώσει την ασοφία ως τώρα κατά κύριο λόγο. Εμείς καλύαμε και από τους Warriors που έχουν βολές μαζί. Αλλά δεν αποκλείουμε τίποτα. Ένα αυτό ξέσπασμα να πούμε, πιο όμορφα, πιο σωστά από την ομάδα των Στεφανά Timberwolves που μπορεί να τρέξει τα πάντα. Αν είναι επίσης πολύ αποτέλεσμα. Πάρα στα χέρια. Του Γατσικίδη, δεν σκοράρει, rebound και παραμένει η μπάλα στην κατοχή των Warriors. Και το καλάθι του Γατσικίδη για φάση να ανεβαίνει σε κίνδυνα, 17 πλέον. Ο χρόνος υπάρχει, πίεση είναι εύρωση να δείξουμε η ομάδα των Timberwolves. Ή να δώσουν για αρχή μια απάντηση όπως κάνουν σε αυτήν την περίπτωση με τα χέρια, τα χέρια του Καμαρούδη. Και δεν υπάρχει ανταπάντηση, οπότε για καλή ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά. Να δούμε αν θα το καταφέρουν. Κάθε πόντο υπέρ του μετράει και έχουμε φάουλ σε αυτή την περίπτωση, το οποίο γίνεται πάνω στον Μαυρούδη από τον Καραβίτη. Πρώτο φάουλ για την τρίτη περίοδο. Μαυρούδη, μπαλάξε το χρωματίκα. Η παρέμβαση του Γατσικίδη, όπου καθυστερεί την επίθεση, 6-4 απομένουν. Μαυρούδης θα
βρει το σουτ, δεν θα βρει στόχο όμως. Κυκλοφορεί η ομάδα των Warriors. Καβαλάς πάει μέχρι μέσα. Η πάσα του δεν είναι και καλύτερη για τα χέρια του Κλειβάνη. Πάλι στα χέρια των Στεφάνια Κλίπεργους. Η άμυνα των Καβαλάς επιτυχημένη. Και συνέχεια πρόνος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στην μονομαχία που έχει τον Καραβίτη. Παραβγαίνει εκτός στα χέρια των Golden Rail Warriors ξανά. Καραβίτης με τον κλόνο απέναντί του. Γίνει το κλέσιμο γραμματικά. Δεν προλαβαίνω να βγουν σε εκβιασμό. Οργανωμένα λέω. Τσακαλαίδης. Μια κίνηση απροσδιόριστη όπως να πούμε. Δεν ξέρω αν θα περάσει πάσα να φτάσει στον τριταπλό για να το δει rebound. Μυστήριος παίξε ο Καλαϊδης. Σε Βαϊνίδης, αφήνει την μπάλα στον Γαβανά. Καραβίτης. Το σουτ χωρίς επιτυχία. Αλλά μετά έρχεται να κερδίσει το καλάθι και φάουλ. Ο Γατζικίδης. Διαφορά ανεβαίνει στους 16-29-45. Θα βγει στην πληματική βολή κιόλας. Χωρίς να είναι εύστοχη. Το rebound θετικό, χωρίς εκμετάλλευση όμως. Παραφορά του είναι ομάδα των Τίπεργους. Δεν είναι ο κρόσος του κρατησμού από τον Νοζετσκίδη. Το σούτα το χέρι Καμαρούδη, χωρίς επιτυχία όμως. Τώρα από συγκέντρος εδώ πέρα ο Κατησκίδης. Οπότε επιχειρώνεται καλή άμυνα εδώ. Καραβίτης. Μπάλα στα χέρια. Το Βαϊνίδη από τον Καραβίτη, Χατζησταύρου, πολύ καλή άμυνα. Από τα χέρια Μαυρούδη, γραμματίκια σου βρίσκει το κλόνο. Γραμματίκια ξανά. Καραβίτη στο κλέψιμο. Η μπάλα δεν περνάει όμως τα χέρια γραμματίκια. Αντιαθλητικό φάουλ το οποίο θα χρεωθεί ο Καμαλούδης. Δεύτερη όχι, διαφάχη είναι 17 και κατοχή είναι στα χέρια των Golden Rail Warriors. Καρνάνης, πολύ καλή άμυνα τον κλόνο. Ψηλή αλλίωση. Γενικός ο Καρνάνης. Το σουτ από τα χέρια του Σαβαϊνίδη δεν έχει επιτυχία. Και υπάρχει τραυματισμός του Μαυρούδη. Περνάει εντός ο Νταμπούδης. Σκαλεβάσκει την μπάλα. Το σουτ έστοχο από τα χέρια του Καμαρούδη. Λιώνει τη διαφορά 32-46. Η
Βλέπουμε και την ευχάριστα τον πάγκο. Λαρδάνης. Πάσχο τώρα με γαμπανά. Η άμυνα είναι αρκετά καλή από την Στεφάνη. Καμαρούδης. Θα πάρει το από απόσταση. Το γραμματικά στο rebound. Το σκοράρι. Είναι αυτό που λέμε. Και λέμε και από νωρίς τη δυναμικότητα. Βγάζει η ομάδα των Στεφάνινα Τίμπεργου. Μπορεί να εκποπήσει και να πιέσει τον οποιοδήποτε. Αλισταύρος έχετε δυνάμινα. Αλισταύρος έχετε δυνάμινα. Ετσικίδης. Βήματα πλώνονται. 3-1 και κανένας για φάουλ. Στην ομαδική άμυνα η ομάδα του Τίμπεργου δεν έχει φοβηθεί κάτι ως τώρα. Βγάλει σχεδόν όλες τις επιθέσεις σε κέντρα δεδομένα. Γραμματίκας. Και φάουλ το οποίο θα χρεωθεί ο Χατζησταύρου. Δύο βολές στα χέρια του Γραμματίκα. Περνάει ο Ζαχαρακόπουλος που είπα στον αγώνα. Έτσι ο Χατζησταύρος και σαν Βαϊνίδης περνάει μέσα και ο Καλαμπούκας καλά. Έστω έχει πρώτη βολή. Κατεβαίνει διαφορά στους 11. 3-51 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Και διαφορά στους 10 κατεβαίνει. Ελάχιστη βουσίκια. Στο μάλλον που έχουμε δει από τους Τίμπεργους είναι απόλυτος ορισμός της κράσης της κύριων Βέλκυσσον. Πούμε ότι το εφαρμόζουν στο ρομέγιστο βαθμό όντως. Καμαρούδη δεν μπορεί να σκοράρει. Καμπανάς. Μπάλα στα χέρια του Κατσικίδη. Εκτός Ζαχαρακόπουλος. Ψάχνει συνεχείς επιλογές. Καλαμπούκας. Στη λήξη του χρόνου το σούτ από τα χέρια. Τα χέρια κάτω Γαρδάρι δεν είναι εύστοχο, αλλά είναι και ο Κατσικίδης να πάει το rebound και ένα σκοράρι. 36-48, λιγότερο από 3 λεπτά πλέον και πέντε στα 2,5 είμαστε. Τώρα πέρασε και το γραμματικά στο δραστό. Ανάποδο, πολύ ωραίο ο Καλάφη. Και με περχόμενο αντίπαλο ταυτόχρονα. Ξανά διαφορά στους 10. Η απάντηση δεν δίνει τον Γαβανά. Λόνος. Καμαρούδη. Θα βρει πάρα πολύ. Ωραία μόνο του τον Νταβούδη. Και έχουμε το time out από την πλευρά. Τον Golden Levy Warriors, οι οποίοι έχουν αρχίσει να νιώθουν λίγο διαφορετικά. Διαφορά έχει πέσει 8-40 και 50 για τη λήξη της περίοδου. Επιστρέφουμε μετά το time out. Επιστροφή λοιπόν μετά το time out της ομάδας των Golden Rail Warriors, 1-50 για τη λήξη 45 πλέον, 40-48 το σκορ, κατά τις χέρια τους και το σκορ. Αλλά η φόρμα και ο ρυθμός υπέρ των Timberwolves. Άμυνα τον κλόνο στον Γαβανά. Άλλη ψυχολογία πλέον στον αγώνα. Θα δούμε μέχρι πού θα καταλήξει. Θα την προλάβει ο Κλόνος. Δεν θα σκοράρει. Θα καλά έδειξε και το Κλόνος στη λήξη. Θα σκοράρει. 42-48. Διαφορά έχει καλυφθεί. Έχει καλυφθεί με 12 πόντι.
Τελευταίο λεπτό για την τρίτη περίοδο. Και οι δύο ομάδες έχουν δώσει με φάουλ. Και η ανάσα που χρειαζόταν παίρνεται. Την δίνει σε αυτή την περίπτωση ο Καραβίτης. Διαφάνωσε 9. Νταμπούδης αφήνει για τον κλόνο. Τσακαλαίδης για απάντηση δεν δίνεται. Ζαχαρόπουλος, Ζαχαρακόπουλος. Να παράσουμε τον Καραβίτη. Έχουν επιλογές. Τέλος του χρόνου, Ζαβανάς. Επιθετικό φάουλ. 6-4 απομένουν όλα στα χέρια των Timberwolves. Φάουλ. Επιθετικό τρίτο. Μπάλα στο χέρι του Στεφανά Timberwolves. Και στη θέση του γραμματίκα μπαίνει Καμαρούδης. 6-4 απομένουν. Περιμένουμε πιθανά πολύ ψηλή πίεση. Αδοσίσιμο των αναπαιχτών. Καμαρούδης. Θα πάρει το σούτ στη λήξη. Επέμβει τη φόρτη όμως. Τέλος της 33ης περίοδου. 42-51. Και η τέταρτη περίοδος θα δώσει πολλά από ό,τι φαίνεται. Επιστροφή για την τέταρτη περίοδο λοιπόν στον αγώνα. Διαφορές τους είναι 9 με την ομάδα του Golden Red Warriors. Έχουν και την κατοχή και για να αυξήσουν την διαφορά. Να πάρουν μια σημαντική ασφάλεια τώρα, όπου θα τους κάνει καλό. Γιατί όπως όδεσε την περίοδο δεν ήταν και καλύτερη τους. Ξεκινάνε καλά όμως τώρα. Κερδισμένο το φάουλ από τον Κατζικίδη. Δύο βολές από νωρίς νωρίς στα πρώτα 18. Θα κάνω το δεύτερο του αγώνα για την τέταρτη περίοδο. Με την πολύ έστωση ανεβαίνει σε διψήφιο πάλι διαφορά μετά από αρκετή ώρα. Θα καταφέρει η ομάδα των Τιμπέρου που θα το κατεβάσουν. Πολύ ωραίο το push-out από τον Καμαρούδη. Μια αφήνοντας το rebound του Καμαρούδη. Και η άμυνα επίσης η καλή από την ομάδα των Warriors. Κατά τη διαφορά εκεί που ήταν και πριν. Για τη Σκύδης δεν μπορεί να σκοράρει. Το rebound σε ποιον, στον Πιτόκα. Θα πάρει το σου, δεν μπορεί να σκοράρει. Πιτός το σκοράρει. Δεν μπορεί να σκοράρει. Καμαρούς προλαβαίνει πριν πέρασε πάνω το κέντρο. Και την κρατάει ο Σουρνάς. Ο Σουρνάς. Στα Καραΐδης. Το σου σύνδεξε. Και είναι έστοχο. Τα δεδομένα δεν σταματάνε να έρχονται από τον κλόνο. Ο αέρας είναι πιο διαφορετικός. Τι πάει στα... πάει πίσω την... στο κεφάλι στους Warriors. Είναι ζεστός και είναι από τους Timberwolves. Πλησιάζει αρκετά. Καρδάνης. Μπάλα έξω. Το σουτ και απάντηση υπάρχει. Και να τα αρχίσει του Καραβίτη. Κατεβάζει Νταμπούδης. Λόρος. Ξανά στον Νταμπούδη. Πολύ ωραία συνεργασία. Καλάθι και φάουλ. Μετά το καλάθι. Ξανά διαφορά θα έχει αυτή τη διακύμαση από ό,τι φαίνεται. 47-55. Για τις σκύρες βγαίνει εκτός. Είναι αλλαγή. Ο Μουτζίδης περνάει. Και η βολή είναι εύστοχη. 47. Αλλαγή και από την πλευρά
τον Timberwolves. Γαρδάνης. Καβρί, τον Βουζιτήρη. Ξανά Γαρδάνης. Δεν βρίσκει κανένα το Καβαλάς. Να δούμε πως θα αλλάξει το momentum το αγώνα. Γυμνάς δεν μπορεί να ολοκληρώσει το θέση του Γαρδάνη. Καραβίτης. Γαρδάνης θα πάρει το σουτ. Καλά πήγε πάλι από τρίποντο. Γίνεται το κάτι άλλο. Διαφάνε βέβαια στους 10. 48-58. Νομίζω στην πληροδοτική βολή. Δεν είναι επιτυχημένη, παραμένει διαφορά στους 10. Είναι στα κλασικά δεδομένα σημαίνεις αναμέτρησης. Τελευταία περίοδος εδώ είναι τέτοια. Λόρος. Εκλώνος που σχολείται. Καραβίτης. Πάνω στα χέρια. Σαφαϊνίδη. Καραβίτης θα πάρει το σουτ. Για να σκοράρει. Λόνος. Θα πάει μέχρι μέσα. Φοβά. Άλλο το Καβανά. 6,5 λεπτά στα σχετικά τρεχούμενα λεπτά. Το σούπερ Καραβίτη δεν είναι εύστοχο. Το rebound όμως θα είναι από τα χέρια του Σαββαϊνίδη. Θα κρατήσει. Ο Λιακής Καβανάς μπάλα εκτός. Καραβίτη στο σούτ. Στη λήξη. Ευκαιρία να κατεβάσουν διαφορά οι Timberwolves. Το σκου Καμαρούδη. Η μπάλα δεν είναι γλυκιά. Για πρόλογες κινήσεις της μπάλας σήμερα. Γαρδάνης. Και φάουλ το οποίο θα κάνει ο Μαυρούδης. Δεύτερο προσωπικό και δεύτερο ομαδικό. Παραφορά την πλάγια γραμμή. Καβανάς, πάρα θα περαστεί. Τον αυτό εξαρέσει τον Γαρδάνη. 10-3-13. Τόση πόντους διαφοράς. Το σούτα τον Μαυρούδη χωρίς ευθυσία. Δεν σε δεύτερο χρόνο. Πήγε εσύ μπάλα στα χέρια. Ο Βόλος παραμένει. Και δεν μπορούν να σκοράρουνε. Πρόλος θα προλάβει ακριβώς την κατοχή παρότι έχασε τον έλεγχο στην αρχή. Σε καλά είδης. Φάου το οποίο κερδίζει σε καλά είδης την άμυνα του Σαββαϊνίδη. Κατέσσερα δεύτερα στην κατοχή τους. Τους ομάδων Timberwolves. Πολύ καλή άμυνα του Γαβανά πάνω στην γραμματίκα. Σαββαϊνίδης. Πολύ ωραία πάσα. Χωρίς να μπορείς να σκοράρουνε. Για φορά παραμένει σαν το μέτρο 13. Σε καλά είδης. Θα πάρει το σουτ. Δεν παίρνει τους πόντους όμως.
Γιαννίτης δεν σκοράρει. Η μπάλα στα χέρια των Τίμπερβου ξανά. Τέσσερα λεπτά απομένουν. Το σκορ στο 48-61. Με καλάθι από τα χέρια του Μαυρούδη. Η πορεία τους Warriors δεν χρειάζεται διασύλληση εδώ πέρα. Δεν διάσπερα τουλάχιστον. Γαργάνης ανεβάζει διαφορά σε δύσκολα δεδομένα. 14. 3,5 λεπτά πλέον. Γραμματίκας δεν θα απαντήσει εδώ πέρα, δεν μπορεί να δώσει την απάντηση. Καραβάνα στην μπάλα. Καραβίτη στο σουτ. Και νομίζω έχουν σφράγισμα εδώ πέρα. 50-67, 3 λεπτά και 5 δεύτερα. Που μένουν και time out την ομάδα του Στεφάνα Τίμπερμουλ. Επιστροφή με το time out, 3 λεπτά και 4 δεύτερα που μένουν. Διαφορά είναι αρκετά μεγάλη, 17. Μπορεί να εξαγιστεί τη νίκη και να μην το ξέρουμε. Αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι την απόδειξη της απόδειξης εναντίον. Και το γνωρίζω γραμματικά σε αυτό. Συγκλοφορία πάλι ομάδα των Warriors. Ο Χαρακόπουλος αφού την πάσουν με Καραβίτη. Θα τη στάβουν μόνος του. Αφύλακτος και όχι εύστοχος. Πάρα στα χέρια του Νταμπούδη. Γραμματίκας. Εστοχή. Διαφορά κατεβαίνει γρήγορα στους 12. Λέτε να δοθεί άλλη πνοή στα τελευταία 2 λεπτά. Να δούμε. Είπαμε, δεν είναι να ξεγράψει η ομάδα σε πάνω, με τίποτα. Είναι ομάδα που πιέζει μέχρι το τέλος. Και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα. Μπάλα εκτός χρόνου. Να δούμε τι θα δοθεί. Μεταξύ διευθυντών σύσκεψη. Ήταν εντός χρόνου η εκτέλεση. Στους 14 πάλι. Δεν υπάρχει απάντηση από τα χέρια του Τζακαλαίτη. Δεν μπορεί να μην υπάρξει και εντός πλέον. Ήταν μισή λεπτό, 55-69. Τα δεδομένα πλέον λείπουνε. Σκούτα από τον Πεχνιβάλι δεν είναι εύστοχο. Θα έχω πως πατάει τη γραμμή. Και περνάει για πρώτη φορά στον αγώνα ο Λεπάκης. Εξοπλώνος. Πολύ καλή άμυνα από τα χέρια των Warriors. Οι οποίες δεν είναι τέτοια όμως. Αλεπάκης δεν σκοράρει. Κάνουμε τον Σταύρου. Δεν μπορεί να βρει το καλάθι. Ούτε σε δεύτερο ρυθμό. Τελευταίο μισό λεπτό πλέον, 55-69. Αλεπάκης.
δεν μπορεί να πάρει το τρίποντο. 22η. Δεν φαίνεται. Να είναι το τέλος εδώ. 55-69 σαν παιχνίδι που παρότι 14 πόντους. Δεν ήταν αυτό το οποίο θα φαινόταν πίεση, ήταν τεράστια. Το αποτέλεσμα υπέρ και μεγάλη θέση ομάδα των Warriors, οι οποίοι κάνουν το 2-2 πλέον στον όμιλο.